Εμείς θα κάνουμε απολύσεις. Εμείς σε καμία περίπτωση. Απλά λέω ότι είναι σωστό. Είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Σπύρτζης. Είναι αυτό σωστό αυτό που είπε ο κύριος Σπύρτζης. Ναι, 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 ναι. Ότι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, εάν δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη και τον κοινωνικό σκοπό που έχει βγει το εισιτήριο αυτό, δεν έχουν θέση στη δημόσια διοίκηση. Με συγχωρείτε πολύ. Διότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας υπάλληλος αρνείται να εκτελέσει τέτοια εντολή. Μάλιστα. Επειδή και εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι 30 μάλιστα χρόνια, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέει η Ελένη, να σας πω το εξής. Πείτε, λέει, στον κύριο Αλεξιάδη, πως ένας τεράστιος αριθμός από πρόσωπα τα οποία μετήχαν στις προηγούμενες κυβερνήσεις, τις οποίες κατηγορείται, είναι σήμερα κεντρικά πρόσωπα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μην τους θυμίσω όλους τώρα, η μισή είναι Πασόκ από την κυβέρνηση, έτσι. Μην πω οι περισσότεροι. Λοιπόν, σε αυτό τι απαντάτε, αφού τους φτύνατε όλους αυτούς τους προηγούμενους. Τώρα αυτούς γιατί τους έχετε μες στην κυβέρνηση, λέει οι χριστιανοί, και τους έχετε και μη στάξει και μη βρέξει. Εγώ, κύριε Χατζή, όπως ξέρετε, Πασόκ δεν υπήρξα ποτέ. Δεν λέω για εσάς, μιλάμε. Ναι, εγώ λέω Πασόκ δεν υπήρξα ποτέ. Μια σειρά από τιμώ και σέβομαι όμως τους αγωνιστές του Πασόκ και ειδικά αυτούς οι οποίοι όταν κατάλαβαν ότι το Πασόκ από ένα κοινωνικό κίνημα και ένα κίνημα αμφισβήτησης και ανατροπής των πραγμάτων έγινε ένα καθεστώς. Δηλαδή, και κάποιοι μέσα από αυτό το καθεστώς πετάγαν καλά και φτιάχναν και την προσωπική τους περιουσία και όλα αυτά. Για συγγνώμη. Για συγγνώμη. Ο κύριος Κοτσακάς. Αυτούς οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από αυτή τη διαδικασία και ταυτιστήκανε με την ανατροπή την οποία μπορέσαμε και κάναμε ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως τους σέβομαι και συνεργάζομαι σαν μαζί με αυτούς τους συντρόφους. Με την μόνη ανατροπή που κάνατε να κοπεί η εκπομπή του Πρετεντέρ, τίποτα άλλο. Καλά τώρα, εντάξει. Λεγότανε και ανατροπή. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Μια και θίξατε κάτι από το, λέω... το μέσο μαζικής ενημέρωσης, κύριε Χατζή. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο και θα μου το πείτε. Να το πω και ας πέσουν διαφημίσεις πάνω σε αυτό που θα πω. Μισό λεπτό. Το ότι μπήκε φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις που δεν έμπαινε τα προηγούμενα χρόνια, κατά τη γνώμη του κυρίου Χατζή, είναι κάτι θετικό ή αρνητικό? Ξέρω εγώ τι να σας πω. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, ούτε ραδιόφωνο. Ναι, λέω ως προς τα δημόσια έσοδα. Γιατί κάποιοι αγωνιούνται. Δεν το ξέρω. Το θέμα. Στους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών με το να μην εφαρμόζουν τον νόμο τον οποίο είχαν ψηφίσει. Γιατί δεν τα κλείνετε τα κανάλια, γιατί τα θέλουμε. 4 κανάλια έχετε στην ΕΡΤ, ωραία, μια χαρά πάνε. Αντικειμενικότητα πλήρης. Τώρα θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα επί όλων των θεμάτων. Εγώ προτιμώ να κάνουμε στα θέματα οικονομίας και προϋπολογισμού. Λοιπόν, επειδή το είπατε, γι' αυτό μου τυχωθήκατε, γι' αυτό και εγώ πρέπει να απαντήσω. Ένα λεπτό λοιπόν. Πάω τώρα για το θέμα των αγωνιστών του ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης Κοτσακάς, για να μην σαλτάρουμε όλοι τώρα, ήταν αγωνιστής του Πασόκ που ήταν κοντά στον Άκη. Γιατί αγωνιζόσατε με τον Άκη τον Τσοχατζόπουλο? Για το καλό της Ελλάδας? Που τον έχετε περί πολλού. Μην τρελαθώ δηλαδή. Ναι, γιατί ειδικά, 40 χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά και τους ξέρω. Έναν. Ειδικά για τον Αντώνη τον Κοτσακά. Α, ειδικά ο Αντώνης Κοτσακάς, εντάξει. Μα δεν θέλετε να πάτε σε θέλω, μάλλον να Αντώνη... μην είναι. Και εγώ... Ειδικά για τον Αντώνη Κοτσακά, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και βοηθάει πάρα πολύ, βοήθησε και βοηθάει πάρα πολύ τη δουλειά που κάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι είναι ένα ικανό και έντιμο στέλεχος, το οποίο έχει αποδείξει με την αγωνιστικότητά του και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα την πολιτική του συνεισφορά. Ωραία. Εντάξει, τώρα το δέσατε και με φιόγκο το πακέτο και είμαστε εντάξει. Για συγγνώμη τώρα, γιατί έχουν πολλά τώρα εδώ. Λέει τον Έμφυα. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε και τον προϋπολογισμό κάτι, γιατί αφορά τους πολίτες και το τι έχουμε την καινούργια χρονιά. Το προϋπολογισμό θα το συζητήσουμε όταν έρθει ο κανονικός προϋπολογισμός στη Βουλή. Εγώ προσχέδιο δεν συζητάω δημόσια. Α, δεν θέλετε να συζητήσουμε το προσχέδιο? Προσχέδιο γιατί... τι να συζητήσω, γιατί μπορεί να αλλάξει μέχρι τότε. Βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Τότε τι να κουβεντιάσω. Δεν θα αλλάξει τα βασικά του σημεία, θα αλλάξει. Δεν το ξέρω εγώ. Σε επιμέρους σημεία. Λοιπόν, ρωτάει ένας εδώ ότι λέει τον Έμφυα από 2,65 το πήγατε 3,15 δις. Τον αυξήσατε. Με τον Έμφυα έχει θέμα ο κόσμος. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι έπεσε μια κυβέρνηση κάνει, με τον Έμφυα. Καλά κάνει και έχει θέμα ο κόσμος και να πάει στις πολιτικές δυνάμεις που τον φέραν στην Ελλάδα και αυξάνουν τους φόρους περιουσίας από τα 600-700 εκατομμύρια στα 3,4 δις. Ναι. Να τους πει γιατί το κάνατε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό. Μάλιστα. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που ρωτάει ο πολίτης, δεν έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ούτε δίκιο η βεβαίωση, να σας πω, η βεβαίωση του Έμφυα. Αυτό που βγαίνει δηλαδή από την εκαθάριση του Έμφυα κάθε χρόνο είναι περίπου στα 3,4 δις, αλλά αυτό που έχουμε σαν στόχο ίσπραξης είναι τα 2,65. Εμείς όχι μόνο δεν αυξήσαμε τον Έμφυα,
Ωραία. Αλλά ειδικά και το 16 και το 17 κάναμε παρεμβάσεις. Ωραία. Και ο ένθια είναι μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έστω λίγο, ναι. Και είναι πιο σωστά και πιο δίκαια κατανεμημένο στο εσωτερικό του φόρου. Σας ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να απαντήσετε και σε 2-3 δικά μου, αλλά κυρίως στα ερωτήματα των ακροατών μας. Να είστε πάντα καλά. Εγώ για τον προϋπολογισμό δεσμεύτηκα. Δεν προλάβαμε να πούμε για αυτό που απασχολεί την επικαιρότητα, δηλαδή τα θέματα του νομοσχεδίου για ποιο? Την αλλαγή φύλου και τα καταλάβατε. Έχω τον πατέρα Βασίλειο μετά, που έχω την ευχή της Εκκλησίας να του διαβάσω, η οποία τη διαβάζουν οι ιερείς όταν γίνεται αλλαγή φύλου στα παιδιά. Ωραία. Γιατί υπάρχει ένα θέμα εκεί. Οι ναι. ακροατές σας το πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Τριάντη στο New Post, ναι. Που απαντάει με τον καλύτερο τρόπο στο πολιτικό μέρος του ζητήματος. Ναι, ναι, το έχω διαβάσει όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή, αλλά επειδή τώρα με τσιγκίσατε, δεν θα κλείσετε. Δεν θα κλείσετε, θα σας πάω παρακάτω. Και αφού το θέλετε να το κουβεντιάσουμε το νομοσχέδιο. Κύριε Αλεξιάδη, εγώ θα πάω. Κύριε Αλεξιάδη, θα πάμε στα θέματα τα νομικά. Δηλαδή, ένας μετανάστης, το είπα και χθες στην εκπομπή στην Κυριακή, δεν πήρα απάντηση βέβαια, είχα τον κύριο Λεβέντη. Περιμένω από εσάς να πάρω μια απάντηση. Ένας μετανάστης, λαθρέος, κανονικός, ό,τι να είναι, έρχεται στην Ελλάδα. Και αυτός πάει και αλλάζει φίλο στην ταυτότητά του και από Αχμέτ γίνεται Φατμέ. Αυτός ξέρετε ότι δεν μπορεί να απελαθεί με τίποτα με βάση οδηγίες, είπα, της αρμοστίας αλλά και τους νόμους που υπάρχουν, διότι τιμωρείται με θάνατο μια τέτοια πράξη στη χώρα του, στον Ισλαμικό κόσμο. Αυτό το έχετε αντιμετωπίσει νομικά? Υπάρχουν σίγουρα προβλήματα όπως αυτό που είπατε και άλλα επιμέρους προβλήματα. Αλλά πρέπει σε κάθε φορά όταν παίρνεις μια νομοθετική πρωτοβουλία να βλέπεις το δάσος. Αυτή είναι η νομοθετική μας πρωτοβουλία. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που σας ρώτησα τώρα. Βεβαίως και είναι πολύ σοβαρό. Δεν είναι το δέντρο, έτσι. Μα δεν είπα ότι δεν είναι σοβαρό αυτό. Λέω ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία που πήραμε έρχεται να απαντήσει στο συνολικό πρόβλημα. Επιμέρους τέτοια ζητήματα πολύ σοβαρά σαν αυτό που θίγεται, βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά εγώ σας ρωτήσω το άλλο. Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για αυτό το θέμα. Υπάρχει από το 1976 νόμος ο οποίος προβλέπει την αλλαγή του φύλου μετά από χειρουργική επέμβαση. Ναι. Δηλαδή, δεχόμαστε μια βαρβαρότητα μια τέτοια ενέργεια, χωρίς ηλικιακή δέσμευση όπως υπόθηκε μέσα στη Βουλή, χωρίς ηλικιακό περιορισμό, και όχι μια άλλη διαδικασία. Και από ό,τι κατάλαβα, η όλη πολιτική αντίθεση είναι αν θα γίνεται στα 18 ή στα 15. Δεν ξέρω τι είναι η πολιτική αντίθεση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η πολιτική αντίθεση που έχετε εσείς με τη Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα. Ουδόλως με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί η ουσία του πράγματος. Ένα δεύτερο ζήτημα νομικό το οποίο. Η ουσία του πράγματος είναι ότι δίνουμε μια απάντηση. Μισό λεπτό. Εγώ σας λέω ότι το κάνετε το νομοσχέδιο. Περνάει στη Βουλή και τα λοιπά. Τέλειος, έκλεισε το θέμα. Εγώ πάω την επόμενη μέρα τώρα. Σας είπα νωρίτερα ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Το δεύτερο πρόβλημα, κάτι τυχάρπαστοι τύποι που μπορεί να υπάρχουν στην Ελλάδα, οι οποίοι να πηγαίνουν να αλλάζουν το όνομά τους και να το κάνουν γυναικείο ή ανδρικό, ανάλογα τι θέλει ο καθένας, και να παντρεύονται μετανάστες ή άλλους ανθρώπους που είναι χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και δεν έχουν και χαρτιά, γιατί δεν έχει φροντίσει η πολιτεία να τα λύσει αυτά τα ζητήματα. Και να τους κάνουν Έλληνες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Επίσης μεγάλο και σημαντικό. Νομίζω απαντήθηκαν μέσα όχι, από, δεν από τον αρμόδιο υπουργό απαντηθήκαν τα θέματα και του γάμου και της υιοθεσίας και τα λοιπά. Δεν λέω για την υιοθεσία, είναι διαφορετικό η υιοθεσία, δεν μιλάω γι' αυτό. Σε ό,τι έτσι. Αφορά λοιπόν αυτά τα ζητήματα, δεν μάλιστα. πάμε να ανοίξουμε άλλα θέματα με μάλιστα. την αλλαγή φύλου. Ένα τρίτο και τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω εγώ για την επόμενη μέρα, αφού ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, είναι το εξής. Εγώ ας πούμε. Ξέρω έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, που είναι 18 χρονών. Πάει και κάνει αυτή την αλλαγή στην ταυτότητα, δεν πάει στο στρατό, αλλά έχει το δικαίωμα να ξαναλλάξει. Και πάει στα 33 και το ξαναλλάζει, που τότε πληρώνεται και τελείωσε η παράσταση. Αυτό το έχετε αντιμετωπίσει? Μα καταρχάς, με ρωτάτε εμένα για ένα θέμα το οποίο δεν είναι του επιστημονικού μου πεδίου. Αλλά η αλλαγή του φύλου, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μόνο για μία φορά. Δεν θα γίνεται συνέχεια. Νομίζω δύο έχει το νομοσχέδιο και πάνε να το καταργήσουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το ερώτημα είναι αν το νομοσχέδιο απαντάει σε ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα ή όχι. Και εμείς θεωρούμε ότι απαντάει με τον καλύτερο τρόπο. Ένας 15χρονος, καταρχάς υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Λέτε ότι εμείς θέλουμε να το κάνουμε γιατί για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Επικαλείστε αυτό. Βέβαια, στη χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως μου είπε ο κύριος Σανιδάς εχθές, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που να αναφέρεται στη χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά το ξεπερνάω αυτό. Πάω στο άλλο θέμα. Λέτε λοιπόν ότι θα παίρνει τελικά την απόφαση ένα δικαστήριο. Κατά συνέπεια, δεν αυτοπροσδιορίζεται κανένας.
Απλά του δίνεται αυτή η δυνατότητα να το κάνει και το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα προσδιοριστεί έτσι ή αλλιώς. Γιατί αυτοπροσδιορισμός δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια κουβέντα να λέγεται δηλαδή. Έτσι. Μα με συγχωρείτε. Επιχείρημα κούφιο είναι δηλαδή. Έχουμε μια κατάσταση όπου δίνουμε λύση σε κοινωνικά και σε οικογενειακά προβλήματα και βάζουμε ασφαλιστικές δικλείδες όπως είναι η συγκατάθεση των γονέων. Άρα μην επικαλείστε το ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιοριστεί, γιατί δεν αυτοπροσδιορίζεται, το δικαστήριο αποφασίζει. Μισό λεπτό όσο θέλετε. Είναι μια αρμόδια επιτροπή να κρίνει το ένα δικαστήριο. Είναι κακό να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ακριβώς για να μην έχουμε μια ευκολία μετά από τη μια μεγάλη. Δεν υποστήριξα αυτό εγώ. Δεν υποστήριξα αυτό. Είπα να είναι περιττό και κούφιο το επιχείρημα ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Δεν αυτοπροσδιορίζεται. Το δικαστήριο αποφασίζει. Όχι κύριε Καφέ, όχι κύριε Υπουργέ. Όχι κύριε Υπουργέ. Είναι το Υπουργείο θα αποφασίσει αν θα αναγραφεί το όνομα που θέλει το παιδί αυτό. Η κοπέλα ή το αγόρι στην ταυτότητά του. Δεν αυτό προσδιορίζεται. Εντάξει. Λοιπόν, αν τα λέμε όλα. Λοιπόν, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα το δούμε και επί της ουσίας. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την καλοσύνη να είστε εγώ μαζί μας. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια στον πατέρα Βασίλειο για τα πάρα πολλά βιβλία και τα σημαντικά βιβλία που έχει για τα διάφορα κοινωνικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά.